Ένα πρότυπο και μοναδικό στο είδος του Μουσείο Εκπαίδευσης λειτουργεί στην πόλη μας στη Βέρεια από το 2006. Το μουσείο στεγάζεται στον πανεπιστημιακό χώρο στην Αγία Βαρβάρα και προσφέρει ένα ταξίδι στην πορεία της εκπαίδευσης στο χρόνο. Σχολικά έδρανα, μαθητικές στολές και τσάντες, όλα τα σχολικά σύνεργα από τον κλασικό μαυροπίνακα μέχρι και τα σημερινά τετράδια, γεωμετρικά όργανα και φυσικά κάθε λογής σχολικά βιβλία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι και σήμερα βρίσκονται στο χώρο του μουσείου. Όλα τα εκθέματα είναι πρωτότυπα και συντηρούνται με την πολύτιμη προσπάθεια που καταβάλουν οι λιγοστοί πλέον υπάλληλοι του μουσείου. Το ΙΚΟ συγκεντρώθηκε με πρωτοβουλία του αείμνηστου καθηγητή Χρήστου Τσολάκη και εμπλουτίζεται συνεχώς, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Γιάννης Καμπούρης, διευθυντής της κοινοφελούς επιχείρησης πολλαπλής ανάπτυξης Σφαίριας και υπεύθυνος για τη λειτουργία του μουσείου. Το σπάνιο για τα δεδομένα του υλικό επισκέπτονται σχολεία από τη Βέρεια και άλλες πόλεις της Ελλάδας, ενώ ακόμη και ειδικοί ερευνητές αναζητούν σε αυτό πηγές και πληροφορίες για τις έρευνές τους. Ο κύριος Καμπούρης μίλησε στο arrive.gr για την ιστορία του μουσείου και τα εκθέματά του. Το μουσείο ξεκίνησε την λειτουργία του το 2006. Ουσιαστικά έχει αναφορά στην εκπαίδευση που περιλαμβάνει υλικού το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τα πρώτα χρόνια στο υλικό βράδυ μέχρι και σήμερα για την εκπαίδευση. Πρακτικά σημαίνει ότι έχει βιβλία, έχει εκπαιδευτικό υλικό, εποπτικό υλικό κτλ. Αυτό πρέπει να τονιστεί γιατί νομίζω είναι υποχρέωση μάλλον που τονίζουν σε κάθε κουβέντα μας. Αποτελεί πρωτοβουλία του αείμνηστου πλέον καθηγητή δάσκαλου Χρήστου Τσολάκη, του οποίου το μεγαλύτερο μέρος είναι τα εκθέματα, ήταν η προσωπική συλλογή, το μεράκι του, η αγάπη του μεγάλη για την εκπαίδευση. Συγκέντρωσε λοιπόν όλο αυτό το υλικό, το μεγαλύτερο μέρος από αυτό που βλέπετε, και το χάρισε στο Δήμο Βέρεια για να το στεγάσει σε ένα χώρο με την προοπτική να γίνει ένα μουσείο. Βέβαια το μουσείο ήδη λειτουργεί, υποχρέωσή μας είναι να το στηρίξουμε, να το αναβαθμίσουμε και ό,τι μπορούμε προς αυτήν την κατεύθυνση να κάνουμε. Γιατί θεωρώ ότι είναι και ένα ιδιαίτερο και μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα μουσείο. Γιατί είναι το μοναδικό μουσείο εκπαίδευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα? Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο μουσείο που να έχει κάποιον αντίστοιχο τίτλο, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει ιδιαιτερότητα. Εδώ το υλικό είναι πλήρες. Νομίζω ότι τόσο υλικό και τόσο οργανωμένο υλικό δεν υπάρχει κάπου αλλού. Έτσι. Οπότε δίκαιο ακόμη και αν υπάρχει ένα. Θα θεωρήσουμε το μουσείο που περάσει συνέχεια. Είμαι το μοναδικό. Εδώ πέρα ποιο είναι το πιο παλιό αντικείμενο σχολικό εκπαιδευτικό που μπορεί να συναντήσει όποιος επισκεφτεί? Υπάρχουν εκπαιδευτικά βιβλία από το τέλος του 18ου αιώνα. Από το τέλος του 18ου αιώνα, έτσι, και γενικά βιβλία και φτάνουν μέχρι τις μέρες μας. Η σπανιότητα βέβαια δεν έγινε κυρίως στις ημερομηνίες των ντοκουμέντων, αλλά στο πόσο εκφράζουν κάποια πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν βιβλία τα οποία εκδόθηκαν στην περίοδο της αντίστασης, έτσι, τα οποία εκδόθηκαν στην ελεύθερη Ελλάδα τότε και νομίζω ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά ντοκουμέντα. Να επανέλθω τώρα σε κάτι που αναφέρατε στην αρχή για το πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία. Πώς και έγινε το συγκεκριμένο μουσείο με πρωτοβουλία του κ. Τσολάκη να γίνει εδώ, στη Βέρεια? Ο κ. Τσολάκης έχει μια σχέση με την πέρασε από εδώ, έτσι, την αγάπησε την πόλη. Έτσι λοιπόν όταν ήρθε εκείνη η ώρα, ο ίδιος θεώρησε ότι η πόλη θα ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο ήταν το όραμά του και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό δικαιώσαμε το προσωπικό το όραμα με την ίδρυση και την λειτουργία του μουσείου. Λοιπόν, εδώ πέρα τι ακριβώς μπορούμε να βρούμε? Μπορούμε να βρούμε για παράδειγμα τα βιβλία που χρησιμοποιούσαν οι μαθητές από ό,τι μας είπατε από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι σήμερα. Μπορούμε να βρούμε τις κλασικές, τις παραδοσιακές στολές που φορούσαν παλιότερα. Τα πάντα, ακόμη και έχει στηθεί και μία τάξη
το προηγούμενο το κατιόδο που είναι, έχει και ένα ρομαντικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Κάποιοι τη ζήσαμε την τάξη, mm-hmm. κάποιοι την είδαν μόνο από φωτογραφίες και εικόνες. Και βέβαια υπάρχει το εποπτικό υλικό, υπάρχουν τα όργανα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν παλιά σε σχολεία για πειράματα, για τη διδασκαλία κάποιων μαθημάτων. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν ένα ενδιαφέρον και κανείς μπορεί να δει την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας πώς φτάσαμε στο σήμερα. Το μουσείο λειτουργεί λοιπόν πέρα από την κεντρική αίθουσα των εξεμάτων και μία δεύτερη αίθουσα, την οποία ο επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει την προσομοίωση μιας παλιάς σχολικής τάξης. Η τάξη έχει στηθεί στο πρότυπο ενός πραγματικού σχολείου από τη σύνδοτη Θεσσαλονίκης. Μπαίνοντας, νιώθει κανείς πως μεταφέρεται αρκετά χρόνια πριν. Ο χάρτης, αναπόσπαστο κομμάτι κάθε τάξης και αναγκαίος για τη διδασκαλία της γεωγραφίας. Εδώ μπορεί κανείς σχεδόν να φανταστεί τη δασκάλα να παραδίδει το μάθημα και να κάνει ερωτήσεις και τους μαθητές να απαντούν και να σημειώνουν στα βιβλία τους ή εναλλακτικά να σιγοψιθυρίζουν μεταξύ τους. Στην τρίτη αίθουσα, ο επισκέπτης βλέπει τα όργανα που χρησιμοποιούνταν και χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα για τη διδασκαλία μαθημάτων όπως η φυσική, η χημεία και η βιολογία. Μπορεί να παρακολουθήσει κανείς ακόμη και την εξέλιξη των τεχνικών μέσων όπως αποτυπώνονται στην εκπαίδευση. Από την κλασική γραφομηχανή μέχρι παλαιότερους ή και πιο σύγχρονους υπολογιστές, ό,τι χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική διαδικασία, έχει μια θέση στο Μουσείο Εκπαίδευσης της ΒΕΗ. Οπότε θέλουμε να μας πεις εσύ το πιο λειτουργικό κομμάτι, ποιες ώρες είναι ανοιχτό το μουσείο, πότε δηλαδή μπορεί κάποιος να το επισκεφθεί και τα σχετικά. Το μουσείο είναι καθημερινά ανοιχτό από τις 8.30 το πρωί μέχρι και 1 το μεσημέρι. Βρίσκομαι εγώ κάθε πρωί εδώ πέρα, Σαββατοκύριακα παραμένει κλειστό. Βέβαια, κάτω από συνεννόηση με σχολεία ή με οποιοδήποτε θέλει να επισκεφθεί το μουσείο, mm-hmm. μπορούμε να ανοίξουμε ανά πάσα στιγμή. Μεσημέρι, απόγευμα, Σαββατοκύριακα. Mm-hmm. Αρκεί να γίνει συνεννόηση. Και μπορεί κάποιος να κανονίσει, για παράδειγμα, και μία ξενάγηση στο μουσείο. Βέβαια, ναι. Γίνονται συνεχώς ξενάγησεις, mm-hmm. κυρίως από σχολεία. Δηλαδή, από Σεπτέμβριο που θα ανοίξουν τα σχολεία, ήδη έχουμε δεχτεί κάποια τηλέφωνα, έχουμε κλείσει για να γίνουν ξενάγησεις. Και όχι μόνο από τη Βέρεια. Έρχονται και από άλλες πόλεις, δηλαδή. Ναι. Γκρουπ μαθητών και βλέπω mm-hmm. το μουσείο. Αρκετά σχολεία, ναι. Και χρειάζεται να πληρώσει κάποιος κάποιο τίτλο. Όχι, η είσοδος είναι ελεύθερη, είτε είναι σχολείο, είτε είναι ένας απλός επισκέπτης. Και για ενδεχόμενο, αν τέλος πάντων κανονιστεί και η ξενάγηση, και πάλι δεν υπάρχει. Όχι, καμία χρέωση. Εσύ έτσι που σπουδάζεις μουσιολογία, είσαι ευχαριστημένη από την πρακτική σου εδώ? Πάρα πολύ ευχαριστημένη και εγώ κάνω ό,τι μπορώ για να χρειάζεται κάποιες διορθώσεις στο μουσείο. Ό,τι ξέρω προς το παρόν μπορώ να βοηθήσω και με βοηθάει και εμένα πάρα πολύ. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα και τον κύριο Καμπούρη για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε και ευχόμαστε πολύ καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ.